αν όντως το μάτς με το Κιλκί ήταν τελικός, όπως υποστήριζε η παραμονή του αγώνα ο Μάνος Οικονομάκης, τότε τα πράγματα είναι πολύ σκούρα για τον Κίδωνα. Η χανιώτικη ομάδα γνώρισε ακόμα μία εντός έδρας βαριά ήττα, συμπληρώνοντας καρέ κίτρινων φύλων αγώνων στις δυσάρυθμες πρώτες αγωνιστικές της Α1 Handball και το μέλλον της παραμένει κάτι περισσότερο από αβέβαιο. Ο Κίδωνας ιτήθηκε με 17-26 από το Κιλκίς που έκανε ένα γυμνό μεσημεριανό περίπατο στο κλειστό του Κλαδισσού, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν. Θεωρητικά το Κιλκίς ήταν μια από τις ομάδες που θα πάλευε με τον Κίδωνα για την αποφυγή της τελευταίας θέσης βαθμολογίας που οδηγεί στην Α2. Ωστόσο, στην πράξη αποδείχτηκε ότι η χανιώτικη ομάδα, την παρούσα στιγμή τουλάχιστον, απέχει αρκετά ακόμα και από τις πιο αδύναμες ομάδες Α1. Με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να παραμείνει ο Κίδωνας στην Α1. Όχι, με τέτοιες εμφανίσεις όχι σίγουρα. Σήμερα δεν φάνηκαν τόσο δυνατοί, ανάλογα με την περίπτωση και την περίσταση. Το Κιλκίς ήταν αρκετά δυνατό. Το περίμενα πιο αδύναμο. Ίσως το υπερβολικό άγχος των παιχτών μου και το δικό μου μαζί μας βγήκε αρνητικά. Ο Κίδωνας πάλεψε μέχρι το ημίχρονο, όπου έχανε με 3 γκολ διαφορά 9-6, αλλά στην επανάληψη κατέρευσε με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 9 γκολ διαφορά, που για τον Κίδωνα είναι κάτι λιγότερο από τον φετινό μέσο όρο του σε παθητικό τερμάτων ένα παιχνίδι. Περιμένουμε κάποια παιχνίδια εντός έδρας με ομάδες που είναι στα μέτρα μας. Αυτή είναι η νίκη, είναι ο Πανελλήνιος εντός, είναι και το Κιλκίς, που το κυνηγήσουμε πάνω. Από εκεί και πέρα είχα πει ότι πέμπτη εκδηγονιστική θα αρχίσουμε να φορμαλιζόμαστε μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Τώρα από εκεί και πέρα δουλεύουμε και βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα τα παιδιά, ειδικά μετά το πρώτο ημίχρονο, δείξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο και νομίζω δίκαια κερδίσαμε. Νομίζω το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ ιδιαίτερο. Μετά την αποχώρηση των Βρυλισσίων θα πέσει μόνο μία ομάδα και σίγουρα αυτό κάνει πιο εύκολο το δικό μας έργο. Σίγουρα απέναντι σε ομάδες όπως είναι ο Άρης Νικαίας και ο Κίδων Χανίων, όταν καταφέρουμε να φεύγουμε με θετικά αποτελέσματα, σίγουρα μας κάνει για να μπορούμε να ελπίζουμε για περισσότερα πράγματα. Για τον Κίδων, τα 7 γκολ του Κουκολοδημητράκη δεν αποδείχθηκαν αρκετά. 5 πέτυχε ο Ξανθουδάκης, από 2 η Φαλτσέτας και Σπυριδάκης και 1 ο Μιντιλάκης. Για το Κιλκίς, κορυφαίοι ήταν οι Δημάκης και Σιμιτζής που σημείωσαν από 6 τέρματα, ενώ 5 πρόσε ο Μέτσης. Τα δεκάλυτα με πρώτον Κίδωνα ήταν 1-4, 3-7, 6-9, 9-14, 11-21 και 17-26 τελικό αποτέλεσμα.